Βίντεο σοκ από τη Βαλτιμόρη κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος γέφυρα όταν προσέκρουσε πάνω της φορτηγό πλοίο πάνω από 20 αγνοούμενοι. Και αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από το συναγερμό που σήμανε στις Αμερικανικές Αρχές η κατάρρευση γέφυρα στη Βαλτιμόρη. Όλα συνέβησαν όταν φορτηγό πλοίο επιχειρώντας ελιγμό προσέκρουσε στη μεταλλική κατασκευή με αποτέλεσμα η γέφυρα Francis Scott να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Σε εξέλιξη είναι οι δραματικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Η γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη καταραίει σε δευτερόλεπτα όταν φορτηγό πλοίο που μεταφέρει κοντέινερ προσκρούει σε έναν υποστηρικτικό πυλώνα στο αριστερό της τμήμα. Ship hit the Key Bridge, sinking. The bridge is gone. Developing mass casualty event. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι και αρκετά οχήματα καταλήγουν στον παγωμένο ποταμό Πάταψκο, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται υπό το μηδέν. Μεγάλη έκρηξη είναι ορατή από μακριά τη στιγμή της πρόσκρουσης. There is just a massive effort underway by first responders, federal, state, local law enforcement, including dive teams that have been deployed, the U.S. Coast Guard. Μια γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης έχει ξεκινήσει στον ποταμό, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για πολλά θύματα. The emphasis should be on, you know, getting whoever's in the water out. It's cold. Το μήκος 300 μέτρων φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης κατευθυνόταν προς τη Σρι Λάνκα όταν στη 1.30 τα ξημερώματα τοπική ώρα προσέκρουσε στη 2.5 χιλιόμετρων γέφυρα, τη μεγαλύτερη στην περιοχή. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή εταιρεία, όλα τα μέλη του πληρώματος συμπεριλαμβανομένων των δύο πλοιάρχων έχουν διασωθεί και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. The bridge has been struck by a very, very large, heavy object traveling, obviously not fast, but fast enough to cause this damage. You know, the bridge would have come down even if it was the most perfectly maintained structure. Ο κυβερνήτης του Maryland κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αγωνία για τους 20 ανθρώπους που βρίσκονταν στη γέφυρα τη στιγμή της πρόσκρουσης και βρέθηκαν στο νερό κορυφώνεται, με τα ερωτηματικά να πληθαίνουν σχετικά με το λόγο για τον οποίο το πλοίο χτύπησε τη γέφυρα και τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η πιθανότερη αιτία είναι κάποια βλάβη στη μηχανή του πλοίου ή στο σύστημα πλοήγησης. Και οι δραματικές επιχειρήσεις εντοπισμού των αγνοωμένων συνεχίζονται. Η Κορίνα Γεωργίου είναι κοντά μας για να δούμε όλα τα νεότερα. Κορίνα, εμείς βλέπουμε αυτή την ώρα απευθείας εικόνα από το σημείο όπου το φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε αυτή τη γέφυρα, την έχει γκρεμίσει στη θέμελα. Μιλάμε για πλήρη κατάρρευση, για μια αδιανόητη τραγωδία, κάνει λόγο ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης. Να πούμε, λένε ότι τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από το νερό, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Ο ένας, η κατάσταση του ενός είναι σοβαρή, έτσι κρίνεται, έχει σοβαρά τραύματα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές της πυροσβεστικής, τουλάχιστον 7 ακόμη άνθρωποι παραμένουν να εντοπιστούν. Βρίσκονται μέσα στο νερό σύμφωνα με τις πληροφορίες. Οι αρχές της πυροσβεστικής είπαν ότι το σόναρ τους εντόπισε οχήματα μέσα στο νερό. Γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι πράγματι υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη γέφυρα και κατέληξαν στο νερό. Η περιοχή την οποία ερευνούν είναι πολύ μεγάλη, εκτείνεται σε πολύ μεγάλο εύρος. Είναι μια γέφυρα 3 χιλιόμετρων. Σωστά. Και προσπαθούν να εντοπίσουν και στην επιφάνεια του νερού στοιχεία, αλλά και κάτω από το νερό. Φυσικά να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη για τρομοκρατική επίθεση. Έχει αποκλειστεί όπως επιβεβαίωσε. Τώρα, παρότι νωρίς, επιχειρείται μια πρώτη αποτίμηση για τα αίτια αυτού του ατυχήματος μέχρι στιγμής. Να δουν αν είναι ανθρώπινο λάθος ή μιλάμε για ένα μηχανικό λάθος, Κορίνα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και ένα animation που έδωσε στη δημοσιότητα το Associated Press που δείχνει συνολικά την γέφυρα όπως ήταν πριν αυτή την πρόσκρουση από το πλοίο. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες πιθανότητες, ερευνώνται όλες από τις αρχές. Η μία είναι να υπήρχε μια βλάβη στον κινητήρα. Μια άλλη εκδοχή είναι να υπήρξε blackout στη γεννήτρια. Και φυσικά υπάρχει στο τραπέζι και η πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους από την πλευρά του κυβερνήτη του πλοίου. Διότι υπάρχουν εικόνες που δείχνουν έναν ελιγμό του καπετάνιου ενδεχομένως, ναι, πριν φτάσει ακριβώς, πριν την πρόσκρουση στη γέφυρα, και μιλάμε ότι ο απόπλους έγινε λίγα μόλις μέτρα ακριβώς από το πιο πολυσύχναστο εμπορικό λιμάνι της Βαλτιμόρης. Σωστά. Μόλις είχε αναχωρήσει και παρατηρήθηκε μια στροφή του πλοίου λίγο πριν την πρόσκρουση. Τώρα, όπως είπες και εσύ, επειδή μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια, τίθεται
εν αμφιβόλο το προσωρινό μέλλον της εμπορικής ναυτιλίας, διότι τουλάχιστον 10 πλοία έχουν παγιευτεί, έχουν ρίξει άγκυρα στο λιμάνι και φυσικά αναμένουμε να έχουμε και προβλήματα στις εισαγωγές και εξαγωγές. Και βέβαια και το λιμάνι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί προσωρινά μέχρι να αποκατασταθούν. Αναμένουμε τα να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες. Οι εικόνες πάντως πραγματικά κόβουν την ανάσα. Κορίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.